Κωνσταντίνου, έτσι μου τον αποκάλυψε η μητέρα του, η κυρία Λιλίκα, από μακρύ σόι, ιστορικό, με περγαμηνές. Εξάλλου, όπως του είπαμε, παππού Μακεδονομάχο από την Κοριτσά πάνω από το μοναστήρι, ξέρει από αγώνες και ξέρει και από προσπάθειες. Αν θα μου ζητούσατε να χαρακτηρίσω τον δήμαρχό σας, θα σας έλεγα ότι μεταφέρει μέσα του αυτό που λέει το γονίδι, ο οποίος είναι στο DNA μας, η ανθεκτικότητα των προγόνων μας, η μαχητικότητα, η αγάπη για την ελευθερία, αλλά και το πώς θα αναστήσουμε την πατρίδα μας και θα την δείξουμε με καλύτερο τρόπο, και έναν πρακτικό άνθρωπο που στόχος του είναι όταν περάσει να αφήσει κάτι. Χαίρομαι γιατί μου είπε ότι αυτό που θέλουμε εμείς να αναδείξουμε, ότι έργα Ελλήνων φτιαγμένα, σχεδιασμένα με μυαλά ελληνικά και πρακτικά από χέρια Ελλήνων, όπως είναι αυτό το Δημαρχείο, όπως μου εξήγησε ο Δήμαρχος, αυτό θέλουμε να αναδείξουμε για κάθε περιοχή της Ελλάδας σε αυτή τη συμβολική χρονιά. Πέραν δηλαδή από το τι θα μας αφήσει η γνώση της ιστορίας μας, γιατί η Μακεδονία, και είναι ένας στόχος μας αυτός, να αναδειχθεί ότι πολέμησε. Και πολέμησε και χάθηκαν πάρα πολλοί Έλληνες στη Μακεδονία. Και παρά το ότι δεν απελευθερώθηκε νωρίτερα, εξάλλου ξέρετε ότι το νόμισμα, το Ασημένιο, που είναι μέρος νομισματικής μας συλλογής, έχει πάνω του τον Παύλο Μελά, τον Μακεδονομάχο, προς τιμή της Μακεδονίας, πολέμησε επαναληπτικά και βοήθησε, γιατί έγινε και ανάχωμα πολλές φορές στους ξένους και την υπόλοιπη Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτό, στα 200 χρόνια μάτωσε, πολέμησε, έδωσε τα πάντα και χάθηκαν πάρα πολλοί Μακεδόνες. Τιμάμε λοιπόν αυτό, αλλά ο στόχος μας είναι να αναδειχθεί και η προσπάθεια η τωρινή. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη, που βεβαίως την αγαπώ πάρα πολύ, αλλά και τη θαυμάζω, γιατί βλέπω εστίες καινοτομίας. Βλέπω έρευνα η οποία γίνεται σε όλη την περιοχή. Βλέπω επιχειρήσεις που ανθίζουν γιατί έχουν ένα νέο προσανατολισμό. Βλέπω μία προσπάθεια για εξωστρέφεια, σωστή εξωστρέφεια. Να προβάλλουμε τα θετικά μας, να δείξουμε τι καινούριο παράγουμε και πώς θέλουμε να πορευτούμε στο μέλλον. Άρα λοιπόν ο Δήμαρχος, τον ευχαριστώ καταρχήν, αλλά έχει πολλά θετικά αυτά που εμείς χαιρόμαστε να βλέπουμε να έρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, δυναμικοί άνθρωποι με περγαμηνές, με πορεία, με γνώση, με εμπειρία, αλλά και με διάθεση να βγάλουν το καλύτερο από τον καθένα μας, ούτως ώστε να ωφεληθεί όλη η κοινωνία. Και επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι χάρη στην πρωτοβουλία του θα δούμε εδώ και δημάρχους από όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης που έχουν κάνει προτάσεις, όχι για πανηγύρια και για χορούς, γιατί και αυτά θα τα κάνουμε, αλλά θα τα αυτοχρηματοδοτήσουν βέβαια, αλλά προτάσεις που αλλάζουν τον κάθε τόπο έστω και λίγο. Προτάσεις που έχουν αξία για τους δημότες, για τους πολίτες που θα ζήσουν η μία πλατεία να αναμορφωθεί ή το άλλο το κτίριο να γίνει σύγχρονο ή το τρίτο μουσείο να γίνει ψηφιακό ή να βάλουν την ιστορία του τόπου τους σαν πολιτιστική διαδρομή και για λόγους τουρισμού ή και μόνο για γνώση των νέων παιδιών, των παιδιών των πανεπιστημίων, των πολιτών γενικότερα. Είμαστε λοιπόν εδώ για να δούμε τη δουλειά. Θα θέλαμε λίγο να δούμε και τη Θεσσαλονίκη όπως την ήξερα, αλλά δεν έχουμε καιρό, γιατί συναντάμε εσάς, συναντάμε τον κόσμο που έχει κάνει προτάσεις και βλέπουμε και τους λέμε μπράβο, συγχαρητήρια, τους βοηθάμε αν χρειάζεται κάποια βοήθεια, ούτως ώστε αυτή η χρονιά όχι απλώς να μην πάει χαμένη, όχι απλώς να φύγει χωρίς να μας έχει αφήσει, αλλά να αφήσει χειροπιαστά πράγματα που θα τα βλέπουμε όλοι μας τις επόμενες δεκαετίες.